Εμένα με διακατέχει οργή, αγανάκτηση για αυτό το ανίποτο έγκλημα το οποίο έγινε και το οποίο βέβαια δεν πρέπει να προστεθεί σε ένα ακόμα από τα εγκλήματα που γίνονται καθημερινά και να θεωρηθεί σαν κανονικότητα. Ότι δηλαδή τι να κάνουμε, αυτή είναι η κοινωνία, χάνονται και κάποιοι πρόσφυγες ή μετανάστες στη διαδρομή για μια καλύτερη ζωή. Το Αιγαίο, η Μεσόγειος, ο Εύρος, τα βουνά, οι πεδιάδες. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να είναι τόποι χαράς για τους ανθρώπους. Να γεύονται τις ομορφιές της φύσης, να λειτουργούν σαν σημεία επαφής, χαράς, συνεννόησης και συναδέλφωση των λαών. Για να δούμε όμως γιατί άραγε γίνονται όλα αυτά τα εγκλήματα. Όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν κάποιες αιτίες. Πρέπει να δούμε ποιοι βγάζουν κέρδη, ποιοι βάζουν τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές, ποιοι εξυπηρετούν τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς και βέβαια φέρνουν όλη αυτή την κατάσταση και στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική και στην Ασία. Αναρωτηθήκατε άραγε γιατί γίνονται αυτοί οι πόλεμοι, γιατί υπάρχει αυτή η φτώχεια, η καταπίεση, ο ξεριζωμός αυτών των δυστυχισμένων, απελπισμένων ανθρώπων που προσπαθούν να γλιτώσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Στα αμπάρια να πούμε εδώ ότι υπήρχαν δυστυχώς οι γυναίκες και τα παιδιά, όσοι διασώθηκαν, 106 μέχρι τώρα, είναι όλοι άντρες. Οι γυναίκες και τα παιδιά ήταν κλεισμένοι στα αμπάρια και δυστυχώς πιθανόν να έχουν χαθεί εκατοντάδες συνάνθρωποι μας. Όλοι αυτοί λοιπόν διεκδικούσαν μια καλύτερη ζωή. Δεν έφυγαν έτσι χωρίς να υπάρχει λόγος. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο καπιταλισμός, ένα σάπιο, άδικο, απάνθρωπο εκμεταλλευτικό σύστημα και ο ιμπεριαλισμός που το είδαμε πώς εκφράστηκε τα προηγούμενα χρόνια, που είναι το ανώτερο στάδιο του καπιταλισμού, που υποτάσσει, δολοφονεί, εξοντώνει τους λαούς μέσω των πολέμων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες και στις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς έχουν διαχειριστεί το θέμα των προσφύγων τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτίζονται απόλυτα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία και μάλιστα με το τελευταίο τώρα σύμφωνο για την μετανάστευση πριν από λίγες μέρες στο Λουξεμβούργο βάζει πραγματικά τα φόπλακα και εμποδίζει την διαδικασία όλων αυτών των ανθρώπων, των ξενιζωμένων, όπως είπαμε, να βρουν μια διέξοδο στην Ευρώπη. Να πω εδώ ότι αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν μπορείς να ανέχεσαι όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια. Εγώ σαν δήμαρχος του Χαϊδαρίου είχα την τύχη ή την ατυχία, γιατί βρέθηκα έτσι μπροστά σε μια κατάσταση να διαχειριστώ χιλιάδες πρόσφυγες στο κέντρο φιλοξενίας του Καραμαγκά που είχαμε και είδα πραγματικά την αγωνία αυτών των ανθρώπων που πέρασαν από χίλιες δυο δυσκολίες. Τι να σας πω, πέρασαν αυτό που λέμε βουνά και ποτάμια και αδίστακτους δουλέμπορους, κινδύνους, θάλασσες, απίστευτες κακουχίες για να σώσουν κυρίως τα παιδιά τους από όλη αυτή την κατάσταση που υπήρχε και για να έχουν την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Είδα πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, γιατί όλα αυτά που λένε κάποιοι ότι εντάξει τώρα γιατί να ασχοληθούμε με αυτούς, είναι λαθρομετανάστες, μια έκφραση που είναι ντροπή για όποιον τη λέει. Είναι όνειδος πραγματικά για την ανθρωπότητα να θεωρεί ανθρώπους οι οποίοι είναι λαθρό. Δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και τους είδα πώς συμπεριφέρονταν. Ήταν άνθρωποι που πραγματικά αγαπούσαν, λάτρευαν τη ζωή και πάλευαν για κάτι καλύτερο. Εδώ να πω, έτσι να κάνω μια παρένθεση και να πω, αναφερθήκατε κι εσείς πριν για την Αραβική Άνοιξη, ποιος την έκανε, δηλαδή τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ανατροπών και βέβαια της λογικής του διέρηκε, βασίλευε και στις χώρες της Αφρικής, είδαμε στη Συρία, είδαμε στο Ισραήλ, γιατί σήμερα ανάμεσά τους είναι και Παλαιστίνοι πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι είναι στο ναυάγιο αυτό.
να δούμε τη συνεργασία τότε της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το Ισραήλ σε πάρα πολλά επίπεδα. Την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Να δούμε. Ναι, πέστε αλλά, και κάτι καλό. Ναι, αλλά, πέστε και κάτι. Καλά, μπορείτε να τα πείτε εσείς μετά. Ναι, τα, λέω απλά τα. Ολοκληρώστε όμως, κύριε Σαλέκο, να πάμε και στον κύριο Χίτα. Αυτό όμως το μεγάλο κακό είναι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων. Γιατί πραγματικά οι Παλαιστίνοι υποφέρουν. Δηλαδή, εσείς δεν θεωρείτε ότι η Τουρκία εργαλειοποίησε ένα ολόκληρο σχέδιο. Εργαλειοποιεί οπωσδήποτε. Για να καταλάβει και τη Συρία και τη Λιβύη και πήγε και την Αίγυπτο παραλίγο με τη βοήθεια της Κλίντον και από θαύμα σωθήκαμε και δεν έπεσε και η Αίγυπτος. Αξιοποιήθηκε στην πορεία. Αξιοποιήθηκε στην πορεία. Στην πορεία από την αρχή. Στη Συρία. Κοιτάξτε να πούμε τώρα ποιοι στήριξαν το Ισλαμικό κράτος ξεκινώντας από το Αφγανιστάν και φτάνοντας στη Συρία. Ποιοι ήταν από πίσω. Ποιοι ενίσχυσαν όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία να πατήσει πάνω στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Συρία για το διαμελισμό, για να εξυπηρετηθούν εκεί γεωπολιτικά σχέδια, για τα πετρέλαια της Συρίας, για την στρατηγική θέση την οποία έχει στην περιοχή. Όλα αυτά έτσι είναι λίγο πολύ γνωστά και έχουν συζητηθεί. Στην Κύπρο πάλι βρήκε την ευκαιρία. Πάντα έβρισκε την ευκαιρία η Τουρκία. Ναι, αλλά λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα με την Τουρκία είναι σύμμαχη στο ΝΑΤΟ. Εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές. Είμαστε στη μοναδική συμμαχία που δεν διασφαλίζει τα σύνορά μας. Γιατί λένε το άρθρο 5 δεν ισχύει σε ελληνοτουρκική σύραξη. Λοιπόν, κύριε Χίτα. Να πω μόνο. Για μισό λεπτό μόνο. Αντέδρασε άμεσα σε αυτή την κατάσταση. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος πήγε αμέσως στην Καλαμάτα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα. Η ΚΝΕ έκανε σήμερα το απόγευμα παρέμβαση στο Σύνταγμα και αύριο γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση την οποία διοργανώνουν σωματεία και μαζικοί φορείς στις 8 η ώρα για να καταγγελθεί όλο αυτό το έγκλημα. Κύριε Χίτα, ο λόγος. Πρώτον, οι συνομιλητές έπιασαν μόνο την άκρη του νήματος. Δεν είδανε και δεν είπανε μάλλον. Γιατί δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Εμείς λέμε καθαρά ότι είναι ο καπιταλισμός και ο υπεριαλισμός που η πολιτική τους οδηγεί εκεί. Δεύτερο ζήτημα. Καλά, έχουμε και άλλη μετανάστευση από την Ουκρανία. Έτσι, δεν είναι ο καπιταλισμός εκεί που είναι δημιουργεί αυτή τη μετανάστευση. Εκεί. Είναι δύο υπεριαλιστικά κράτη. Ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Ωραία. Άρα γιατί στηρίζετε λοιπόν τον έναν υπεριαλιστή από τους δύο? Στηρίζουμε τον υπεριαλιστή, μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερο ζήτημα. Οι παρεμβάσεις του ΚΚΕ, της ΚΝΕ και των μαζικών φορέων που θα γίνουν αύριο με τη μεγάλη συγκέντρωση έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Δεν είναι για το Θεαθήνε. Και έχουν να κάνουν με την κινητοποίηση, την ενεργοποίηση, την ευαισθητοποίηση όλου του λαού γύρω από αυτό το θέμα. Τρίτο ζήτημα, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Καρακώστα για την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Να πούμε ότι οι ΜΚΟ κυριολεκτικά αλώνιζαν. Αυτό υπόθηκε και προηγουμένως στην κουβέντα. Δεύτερο ζήτημα, υπήρχε εγκλωβισμός και τεράστια καθυστέρηση διεκπεραίωσης και πιστοποίηση των μεταναστών για να φύγουν στις τρίτες χώρες. Και βέβαια πλήρης υποταγή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έκαναν ρούπι. Καθόλου δεν ξέφυγαν από αυτή τη λογική που έλεγε εγκλωβισμός στη χώρα πρώτης υποδοχής. Καλά, αυτό έγινε μέσα στο Βίζεγκραντ, κύριε Σελέκο, όταν ξύπνησαν οι ακροδεξοί του Βίζεγκραντ και βάλαν τους Σκοπιανούς να κλείσουν τα σύνορα. Γιατί μέχρι τότε είχαν φύγει εκατοντάδες χιλιάδες έξω. Εκατομμύρια φύγανε. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε. Ειδωμένοι πώς έγινε. Μην ξεχνάτε τα εκατομμύρια, μάλλον τις δεκάδες χιλιάδες που είχαν εγκλωβιστεί στη χώρα. Στην ειδωμένη συγκεκριμένα. Αυτοί που δεν πρόλαβαν να περάσουν. Και όχι μόνο στην ειδωμένη, τα κέντρα φιλοξενίας λειτουργήσαν για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, δεν ήταν. Κυρία Καρακώστα, δυστυχώς με ευθύνη των κυβερνήσεων και των κομμάτων που αυτές τις μέρες κοκορομαχούν, οι μειονότητες εργαλειοποιούνται σε επικίνδυνα παιχνίδια. Με λάφυρα σε αυτή τη φάση για το ποιος θα κερδίσει τις έδρες, τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, αντί οι κυβερνήσεις να προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήματα που είναι οξυμένα καθημερινά προβλήματα του συνόλου του πληθυσμού της Ξάνθης, προσπαθούν να διαιρέσουν τους ανθρώπους, να δηλητηριάζουν με το φαρμάκι της έχθρας και της αντιπαράθεσης τον κόσμο, ενώ όλοι το σύνολο των ανθρώπων, ανεξάρτητα το που ανήκουν, πρέπει να είναι αδελφωμένοι, να συνεργάζονται, να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Οι μειονότητες πρέπει να αποτελούν μια γέφυρα φιλίας και το γενικεύω αυτό το θέμα, όπου και να βρίσκονται, και συνεργασίας μεταξύ των λαών. Γιατί
Το λέμε επανειλημμένα. Αυτό το λέτε για άλλες χώρες προφανώς. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εθνικές μειονότητες. Όχι, όχι, βέβαια, δεν υπάρχει. Δεν ανέφερα κάτι τέτοιο. Απλά να το ξεκαθαρίσω. Και σαφώς η συνθήκη της Λοζάνης το 23 μιλάει για θρησκευτικές μειονότητες. Εμείς τουλάχιστον ποτέ δεν βάλαμε τέτοιο ζήτημα, έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα το πού ανήκουν, τι πιστεύουν, το χρώμα που έχουν, την καταγωγή τους κλπ. Έχουν βιώνουν τα ίδια προβλήματα και μάλιστα στην υποβαθμισμένη Θράκη μειώνουν ακόμα περισσότερα, που είναι η φτώχεια, η ανεργία, η ανέχεια. Εδώ να φέρω ένα παράδειγμα, ότι σε μια μεγάλη απεργία που είχε γίνει το 1926 στην Ξάνθη δολοφονήθηκαν 4 καπνεργάτες. Οι 2 ήταν χριστιανοί και οι 2 ήταν μουσουλμάνοι, που έδωσαν τη ζωή τους στον κοινό αγώνα εκείνη την περίοδο για να διεκδικήσουν. Απέναντι στους καπνέμπορους βέβαια, για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Αυτό νομίζουμε για μας που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, δείχνει ότι ο δρόμος της ενότητας και της ταξικής πάλης όλου του λαού πρέπει να είναι ενιαία, ανεξάρτητα από θρησκεία, γλώσσα και καταγωγή. Και ένα τελευταίο, είχε πει ο Ναζίμ Χικμέτ, αυτός ο μεγάλος ποιητής, ότι μια θρησκεία, ένας νόμος, ένα δίκιο είναι η δουλειά του εργάτη. Αυτό είναι για μας το ζήτημα, ότι έχουν τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες, αφουγκράζονται πραγματικά την υποβάθμιση όλοι οι συνάνθρωποι μας που ζουν στη Θράκη, και έτσι πρέπει να τους βλέπουμε και να μην εργαλειοποιούνται με κανένα τρόπο και από κανένα κόμμα. Κύριε Χιτά, παίζουν τα παιχνίδια στις πλάτες τους τελικά, γιατί εκεί παίζονται αυτά τα παιχνίδια.